Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νικόλα, υπάρχει μια πληροφορία ότι η ομάδα της ΠΑΡΤΣ δεν κατεβαίνει την Κυριακή. Αν αληθεύει η πληροφορία, ποιοι είναι οι λόγοι? Ναι, πήρα την απόφαση αυτή να μην κατέβει η ομάδα μας αύριο στην Αχαϊκή. Καθαρά είναι θέμα οικονομική οι λόγοι. Και από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την πόλη της ΠΑΡΤΣ, από τους φορείς της ΠΑΡΤΣ και από τον κόσμο της ΠΑΡΤΣ. Κάναμε μια κίνηση πριν τα Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα με δύο έκτασες γενικές συνελεύσεις που κάναμε. Δεσμευτήκανε κάποιοι άνθρωποι θα βοηθήσουν. Ακόμα και κάποιοι φίλαθλοι είπαν ότι θα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν υπάρχει πλέον, βλέπω, δεν υπάρχει πλέον αντίκρισμα, δεν υπάρχει δηλαδή μέλλον για αυτή την ομάδα. Θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει η βασική οικονομική στήριξη του εισιτηρίου? Η οικονομική στήριξη του εισιτηρίου, ακόμα να καταλάβετε, δηλαδή έρχονται στο γήπεδο 25 με 30 άτομα. Δηλαδή και τη διαιτησία που βάζουμε ακόμα, βάζω 600 ευρώ περίπου κάθε Κυριακή για το γήπεδο, για την έδρα μας. Ούτε τα έξοδα μας δεν βγάζουμε. Σκεφτείτε τώρα όταν θα θέλουμε να πάμε ταξίδι, που το λεωφορείο θέλει να πληρωθεί, τα παιδιά θέλουν να φάνε, οι ποδοσφαιριστές θέλουν να πάρουν κάποια χρήματα για να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, έφτασα στο τέλος. Δεν μπορώ δηλαδή, να συνεχίσω κάτι άλλο τέτοιο. Αν δεν γίνει και κάτι ακόμα τώρα από το Δήμαρχο, από περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα αυτή και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να την τελειώσουμε. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε κάποιο σημείο που δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά δεν αντέχω άλλο. Όταν κάνατε τα αρχικά σας πλάνα, είχατε υπολογίσει ότι μία πηγή εσόδων θα είναι αυτό. Δηλαδή η πύλη του γηπέδου. Έχετε πέσει έξω δηλαδή σε αυτόν τον υπολογισμό? Έχω πέσει στον υπολογισμό δηλαδή ότι ο κόσμος της Σπάρτης δεν θα ήταν 25 άτομα στο γήπεδο ή 30 άτομα στο γήπεδο, θα ήταν τουλάχιστον 150 με 200 άτομα να βγάζει τις υποχρεώσεις εδώ. Μόνο αυτό ήθελα. Τίποτα άλλο. Και δεν βλέπω δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κατηγορούν και όλους ότι οικονομάω. Αφού οικονομάω εγώ, ας έρθει να οικονομήσει κανένας άλλος. Υπάρχει η αντίληψη, κύριε Νικόλαρε, ότι μια ομάδα τραβάει τον κόσμο κοντά της όταν κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια η πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, στην πέμπτη θέση βρίσκεται τέταρτη, δεν είναι καθόλου κακή θέση σε ένα τέτοιο όμιλο. Η δική σας άποψη που ήσασταν και ποδοσφαιριστής, ποια είναι? Η θέση της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές μπορούσαμε να κάνουμε και τη διαφορά, αν όχι την πρώτη θέση που δεν προλαβαίνουμε, τουλάχιστον τη δεύτερη, γιατί στη δεύτερη ελπίζουμε για κάτι περισσότερο. Που ενδέχεται να παίζαμε μπαράζ ή να παίξουμε μπαράζ να φτάσουμε δεύτερη, για να ανέβουμε γάμα εθνική, να συμπληρώσουμε κάποιες θέσεις που από τις ομάδες που παρετούνται από τη γάμα εθνική για θέμα οικονομικούς πάλι λόγους. Εντάξει, από εκεί έπειτα τι να πω τώρα εγώ. Δεν μπορώ να συνεχίσω δηλαδή, να βοηθήσω κάτι άλλο την ομάδα. Πρέπει ο κόσμος από μόνος του. Εδώ βγάλαμε ημερολόγια και δεν παίρνουν τα ημερολόγια. Βγαίνουμε για οικονομική ενίσχυση έξω και δεν μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος ούτε τα 10 ευρώ. Ποιος είναι ο κίνδυνος για την ομάδα στην περίπτωση που δεν κατέβει αυτή την Κυριακή και δεν ξανακατέβει την άλλη? Αυτή την Κυριακή χάνει το παιχνίδι, πάει μείον ένα βαθμό. Έχει αρκετά απόσταση από την ομάδα που πέφτει, έχει περίπου 12 με 13 πόντους διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον δεν κατεβαίνουμε τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει και για την άλλη Κυριακή. Για την άλλη Κυριακή έχουμε ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά το θέμα είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές, εάν φύγουν, δεν μπορεί να του μαζέψει εύκολα. Θέλουν χρήματα για αυτή για να κατεβούν.